σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ποιος σας έχω εδώ πάλι σήμερα? Την Ντίνα. Σας λοιπόν, άρεσε και ξανά έρθα, έτσι. Εδώ θα είμαι εγώ σε κάθε βίντεο. Εννοείται, μα τη ζητάτε παιδιά μου, γράφετε από κάτω να κάνει κανάλι Ντίνα. Σας ευχαριστώ. Πες τα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ντίνα είναι φουρνάρισα και παιδιά δουλεύει άπειρες ώρες, γι' αυτό δυσκολεύεται. Αλλά μόλις με δει με τσιμπάκια μου λέει: πάμε, Ιώνα, να κάνουμε βίντεο. Λοιπόν, σήμερα είναι απογευματάκι και μας ήρθε η Ντίνα εδώ πέρα με οικογενειακός και μου λέει: τι σου έχω, τι σου έχω. Να σου δείξω τι πήρα από το IKEA. Ψώνισε 150 ευρώ πράγματα. Οπότε, λέμε να σας τα δείξουμε, αφού είμαστε εδώ και οι δύο και έχω και την κάμερα μαζί. Γιατί όχι, να τα χαρούμε όλοι μαζί. Η Ντίνα, για να μην μου γράφετε περίεργα από κάτω. Λοιπόν, μόλις παντρεύτηκε, κατευθείαν έμεινε έγκυος και λόγω δουλειάς και λεφτά δεν είχε προλάβει να φτιάξει το σπίτι της. Γι' αυτό βλέπετε αρκετές αγορές από την Ντίνα. Μου γράφετε από κάτω γιατί ψωνίζετε πολύ. Ναι, την έννοια. Ναι, δεν έχει ψωνίσει για το σπίτι της. Τις εποχές που ζούμε. Ναι, ναι. Απλά μετά από 2 χρόνια επιτέλους. Τέλος, ψωνίζουμε και διακοσμούμε το σπίτι μας. Τώρα που ξεπετάχτηκε και το μωρό, αποφάσισε να ασχοληθεί και λίγο με το σπίτι της. Εδώ πέρα είμαστε όλοι μαζί, από ό,τι βλέπετε. Πούντι, ο παππός, τα παιδιά, εδώ πέρα όλοι. Γιαγιάδες, μωρά όλοι. Οπότε θα σας δείξουμε τώρα τα ψώνια της Ντίνας από το IKEA και μετά θα σας πάρω και λίγο έτσι να δείτε και τι θα κάνουμε το υπόλοιπο απόγευμα. Ναι, θα πάμε κάτω στην παραλία, ε. Ναι. Ωραία. Πούνιες. Ναι, ό,τι κάνουμε. Ναι, οικογενειακά πράγματα, ξέρετε. Γιαγιάδες, παππούδες, τα αγαπημένα σας. Λοιπόν, πάμε να Ντίνα μας δείξει τι πήρες. Πάμε να ξεκινήσουμε να μας δείξει η Ντίνα τι έχει αγοράσει. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θυμηθείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, σας το θυμίζω πάντα, και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για να βλέπετε και τα επόμενα μας βίντεο. Αν θέλετε στο τέλος, κάντε και ένα like. Λοιπόν, θα μας δείξει τι έχει αγοράσει η Ντίνα. Παιδιά, πρώτη φορά τα βλέπω κι εγώ. Μην με ρωτάτε μετά γιατί τα τραβάω και γιατί τα παίρνω και γιατί τα σχολιάζω. Πρώτη φορά τα βλέπω και συζήτηση κάνουμε. Έτσι, okay. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με. Θα ξεκινήσει με τα μη IKEA. Βασικά, ναι. Λοιπόν, επειδή αγόρασε. Κοιτάξτε το αυτοκίνητο. Ένα πολτοποιητή ντομάτα από την κουμπάρα, την άλλη κουμπάρα μου που με έχει στεφανώσει. Έχει μαγαζί με IKEA. Και απλά μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή είναι και η εποχή της ντομάτας, θέλω να φτιάξω πάρα πολύ φέτος και ένα σετ μαχαίρια. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το σετ είναι το ίδιο που σου είχα φέρει στο πολιτικό. Μας το έχει πάρει στο πολιτικό γάμο η Ντίνα. Είναι το ίδιο. Πάρα πολύ ωραίο σετ. Και από IKEA έχω. Μπράβο, δείξτε τα μεγάλα. Πήρε ένα βάζο. Παιδιά, αυτό είναι βάζο. Βοήθησέ με λίγο. Γιατί πάμε να τα ανοίξουμε, να δούμε και το βάζο. Ούτε εγώ το πλησίασα και το κουβάλισα. Δεν είμαι ικανή, δηλαδή. Έλα μωρέ τώρα. Όχι, μόνο ο Παναγιώτης κουβάλλει αυτά. Εντάξει, τα γόρια. Όπα, παιδιά, κοιτάξτε εδώ βάζο. Δεν χωράει στο πλάνο. Τι να κάτσε το κάνω ένα από κάτω μέχρι πάνω. Λοιπόν, να πούμε τι διάσταση είναι αυτό το βάζο. Ούτε λοιπόν, αυτό το βάζο, παιδιά, είναι 68 εκατοστά. Πόσο είναι η Αριάννα? Όχι, εντάξει, πιο ψηλή είναι η Αριάννα. Ο Σταύρος δεν είναι τόσο ψηλός. Είναι, ο Σταύρος είναι. Δεν θέλω να στεναχωρέσω, ο γιος είναι τουλάχιστον 80 εκατοστά. Α, ναι. Ναι. Το μικραίνει το παιδί. Ναι, λοιπόν. Το οποίο σκέφτηκα να το βάλω πάνω στην τραπεζαρία. Βάζοντας αυτό το βάζω. Είσαι σε τραπέζι σαλονιού, βέβαια με το Σταύρο. Σε τραπέζι σαλονιού. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βάζω είναι για το πάτωμα. Είναι, απλά επειδή ο Σταύρος δεν είναι για να έχει βάζο στο πάτωμα. Οπότε θα μπει στην τραπεζαρία. Στην τραπεζαρία. Okay. Με άμμο και πετρούλες και την ορχιδέα μέσα. Άμμο και πετρούλες λοιπόν και την ορχιδέα. Πολύ μ' αρέσει, ωραίο. Τρελαίνομαι για ορχιδέες, θα το δείτε το παιδί. Πήρα επίσης αυτά τα κεριά, τα οποία είναι με μπαταρία. Θέλω να τα βάλω στο μπαλκόνι. Ωραία. Ή και μέσα, δεν ξέρω. Και το μπαλκόνι βασικά προοριζόντουσαν. Ένα ταπεράκι. Το οποίο είναι 450 ml, έχει και δύο διαφορετικά καπάκια, τρία μέσα, είναι πολύ ωραίο. Και κάποιες μπαταρίες που μας είχαν τελειώσει. Πήρα πάρα πολύ ωραία. Αυτά, τα οποία το ένα, το εδώ, το πήρα. Ναι. Το πήρα για τα πινέλα. Έχω εγώ το ίδιο για τα πινέλα μου, ναι. Απλά είναι πιο ψηλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για τα πινέλα. Ναι, το δεύτερο. Ωραίο. Αυτό το πήρα για να βάλω μέσα, όπως σας είπα, τις ορχιδέες. Κοίτα εδώ τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι θα δείτε. Από φυτά. Την ορχιδέα μου, τη ροζ. Τη φορά ορχιδέα μου. Επειδή τα παιδιά δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο και γενικά δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, από ό,τι θα δείτε,
Παίρνουν πολλά ψεύτικα. Πολλά ψεύτικα. Καλά, δεν, και εμείς που έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια, αλλά δεν τα καταφέρνω. Και μετά από λίγο καιρό πεθαίνουν. Και δεν μ' αρέσει πραγματικά. Δηλαδή, στεναχωριέμαι άπειρο όταν βλέπω ένα φυτό μου να πεθαίνει. Δεν πειράζει. Οπότε το πήρα απόφαση. Κάκτους έχω πάρα πολλούς. Δεν πεθαίνουν. Κακτάκια και τέτοια παχύφυτα έχω πάρα πολλά. Μια φορά το χρόνο από τη σέτο. Μία. Δεν ξέρω, δεν με θέλουν. Δεν είναι, δεν είναι εύκολο. Ναι, αυτά. Αυτά εδώ θα σας πω σε λίγο τι είναι. Sorry. Ας τα πεις. Επίσης πολλά διακοσμητικά, έχω κι άλλα, αλλά έχω ένα οκτάγωνο ράφι με μικρά ραφάκια και θέλω να βάλω τέτοια πάνω, κεράκια, τέτοια, δεν είχα πολλά, κι άλλα. Και πιο μικρά. Και πιο μικρά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ζουμάρω τώρα. Θα ζουμάρει. Ορίστε. Πήρα ένα αρωματικό κεράκι βανίλιας για το σαλόνι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι για τον μπαλκόνι. Και θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Το οποίο δεν σηκώνεται, παιδιά. Τι είναι αυτό, πέργολα. Ναι. Τι διάσταση. Αν μπορούν να καταλάβουν εδώ πέρα τα παιδιά. Ανοίγει. Ανοίγει σαν βεντάλια. Είναι 90. Όχι, 72 επί 1,90. Α, ωραία. Και τι θα το κάνεις φωτεινά. Θα το κρεμάσω στον τοίχο του μπαλκονιού. Δεν είναι βαρύ. Όχι. Βάζει σούπα και βιδώνει. Κρατάει δηλαδή. Στο οποίο θα κρεμάσω LED για αρχή. Εξωτερικού χώρου. Okay. Θα τα πάρω σε μια βολά. Πολύ ωραία. Ναι, με φωτίσουμε, πάρα πολύ ωραία ιδέα, Δίνα. Πάρα και πολύ ωραία. Και θα κρεμάσω όλα αυτά, όπως σας είπα πριν λίγο, τα καθώ. Α, τέλειο. Μεταλλικά. Και με κάνα χρωματάκι. Οπότε είναι αυτό το, πώς το λένε αυτό, υπέρβολα που ανοίγει, που γίνεται έτσι χιαστή και θα κρεμάσω όλα αυτά και θα βάλεις φυτά ψεύτικα. Ναι. Okay. Ναι. Θα βάλω αυτά τα ψεύτικα φυτά. Πήρα έτσι διάφορα που κρεμιούνται. Α, πάρα πολύ ωραία. Πήρα και αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θα τρελάθηκα. Θέλω να πάρω κι άλλα. Είχε. Και έχω κι άλλα βέβαια μέσα, παιδιά. Κοιτά. Αχτε τι ωραία που είναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και στο νίκελ του. Α, πάρα πολύ ωραίο. Στο νίκελ είναι πολύ ωραίο. Κοίτα αυτό. Α, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και όλα αυτά θα τα κρεμάσουμε με σειρματάκι πάνω από το χιαστή το πλέγμα. Αυτά ήταν τα ψώνια μου. Πάρα πολύ ωραία. Ντίνα, μπράβο. Ουσιαστικά ήταν ψώνια για τη βεράντα τα περισσότερα. Ναι, πολλά φυτά και λίγα πραγματάκια για το σπίτι. Μπράβο, Ντίνα. Πολύ ωραία τα πραγματά σου. Πολύ ωραία ψώνια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Ετοιμαστούμε σιγά-σιγά για να πάμε βολτίτσα στην παραλία. Να δούμε τι γίνεται σήμερα που έχει τόσο καύσωνα, να έχει τόσο κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή την ώρα που ερχόμασταν, γινόταν χαμό στην επιστροφή, αλλά γινόταν και χαμό που πηγαίνανε στην παραλία. Μάλλον για καφέ. Που ερχόντουσαν. Που ερχόντουσαν προ τα δωμάτια. Ναι, ερχόντουσαν. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, ωραία, θα περάσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε, να ετοιμάσουμε και τα παιδιά και πάμε παραλία. Τι κάνει ο μπαμπάς, Άγγελε, τον βοηθάς να βάλει παπούτσια. Έλα, βάλει με. Του κρατάς τις κάλτσες. Δώσε καμιά κάλτσα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μας έφερε πάλι Ντίνα από το μαγαζί, παιδιά. Τι είναι αυτά? Παστούρμα δόπιτες. Ταχυνόπιτες. Γιατί ρε Ντίνα? Κάτι για χρημό. Πάστα φλόρα. Αυτή είναι δικιά μου. Λουκουμάδες. Τι θα φέρεις το καλοκαίρι? Διακοπές. Τίποτα να μην φέρεις, Ντίνα, μας υποχρέωσες. Ντίνα, χάσαμε τα κιλά, Κοιτάξτε εδώ. Πάει. Μια ολόκληρη σακούλα από το φούρνο. Εκείνοι θα φύγουν σήμερα, εμείς θα μείνουμε, εμείς θα τα φάμε, εμείς θα την πληρώσουμε. Στο φούρνο, παιδιά, στην Τίνα φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. τα τσακίζουμε. Κάνε λίγο μάμ να πάμε βόλτα. Να μας δείξει το ωραίο σου φουστάνι. Ο Σταύρος τρώει. Τα φας. Ο Σταύρος τρώει. Έτοιμος, αγγελάκο μου. Ναι. Για συγχώρτια εσύ. Έτοιμη. Άγγελε, έλα, πάμε! Τελικά αυτή η βόλτα βγήκε πολύ καλή. Τι έκανε η κότα? Αυτή η κότα μας βγήκε πάρα πολύ καλή. Γιατί ο κόκορας. Λέω, μπαμπά, είναι κόκορας. Καλά, όχι, συγγνώμη, κότα. Πώς δεν το κατάλαβα ότι είναι κόκορας? Δεν το κατάλαβα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι, ξεκάθαρο ότι είναι κόκορας. Είναι κόκορας. Αυτός εδώ βγάζει χρυσάβγα. Τον έχασε τον μπαμπά, βρε. Τι έγινε? Τούλεψα μάλλον. Δεν φάνηκε βέβαια. Ένα, δύο, τρία.
Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη και έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα στην παραλία. Γίνεται ένας χαμός. Έχει βγει ο κόσμος, δεν ξέρω κατά πόσο τηρούν τα μέτρα. Ναι, γιατί είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός σαν πανηγύρι. Όχι παιδί μου πάλι. Ένα, δύο, τρία. Ωπα! Πού ήρθαμε στις Κούνιες? Σταύρο, έλα κάνε λίγο ρε. Τι κάνεις εσύ έξω, δεν έρχεσαι να κυνηγήσεις κανένα μωρό? Μπα. Δεν μας χαιρέτησε σήμερα. Ναι, δεν μιλήσαμε σήμερα. Είσαι πίσω από την Αφάνα. Κάτσε να φανείς. Μια ζωή με αυτό το μαλλί. Τι κάνει ο γιος σου, τον επιστρέψαμε ολόκληρο. Ω, ναι, μια χαρά. Όλα μια τα χαρά. Κομμάτια είναι εκεί. Κανονικότατος. Ναι, μπορεί να έχει τίποτα, κανένα πρόβλημα στο εσωτερικό. Όχι, εντάξει. Δεν εγγυόμαστε για τα μέσα. Παραλία, έχει έκθεση, έχει έκθεση με τρόφιμα, με σνακ εδώ πέρα δεν βλέπω διάφορα, με κοσμήματα, με διακοσμητικά. Πήγαμε στις Κούνιες και κάνουμε τα χεράκια μας με αντισηπτικό. Κάθε χεράκι σου, Άγγελε, με το σηκώ, το έβαλες και τα δύο, έβαλε και η Αριάννα. Με ρωτάει ο κόσμος, θα πάμε φέτος διακοπές. Καλό. Πικρή ιστορία. Πικρή ιστορία. Καλά, εμείς υποτίθεται, σας έχω κάνει και σας έχω κοινοποιήσει κιόλας. Κλείνουμε τώρα δρομολόγια με το σκάφος, όπου μπορώ, θα έχω δω κι εγώ. Τριμεράκι του 15 Αύγουστο, πολύ ναι, τριμεράκι του 15 Αύγουστο θα πάμε σίγουρα. Οπότε, όπου μπορώ, θα πηγαίνω κι εγώ μαζί. Οπότε κάτι θα γίνει από διακοπούλες. Κι εγώ όπου μπορώ, κοιτίνα όσο είμαι που εδώ, μπορεί, θα έχω δω μαζί σου. Κοινώς θα κάνουμε διακοπές εδώ πέρα στο εξοχικό, περισσότερο. Με βάση τη Μάκρη. Με βάση εδώ πέρα τη Νέα Μάκρη. Και ό,τι μπορούμε θα πάμε και με τον Βασίλη, θα χωθούμε όλοι σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις, αν ενδιαφέρεστε, εννοείται, σας έχω κάνει κοινοποίηση, γιατί με ρωτάτε, μου στέλνετε και πολλά μηνύματα, μου στέλνετε και εδώ πέρα κάτω στα σχόλια, μου στέλνετε και προσωπικά μηνύματα για να με ρωτήσετε για το σκάφος. Και έχει και ωραίες εκδρομές, ωραίες διαδρομές. Έχει ωραίες, καλά, όπου και να πας η Ελλάδα είναι υπέροχη. Τώρα πας για να κάνεις και στο πλοία, να κάνεις τις βουτιές σου. Σε παραλίες που δεν έχει πρόσβαση από ναι, τον δρόμο, ναι, από στεριά. Είναι ωραία ρε παιδί μου, γιατί μένεις και μέσα στο σκάφος. Είναι οικονομικά απομονωμένα, είναι πολύ, έχει ναι, πολλά είναι καλά. Άλλη φάση, είναι άλλη φάση διακοπών. Εννοείται πως σας ευχαριστώ κιόλας που με παίρνετε τηλέφωνα και στους τεχνικούς. Πολλές φορές έχω απαντήσει κι εγώ και έχουμε μιλήσει με αρκετούς από εσάς και μου το λέτε κιόλας, αναγνωρίζετε και τη φωνή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας υποστηρίζετε σε όλες μας τις δουλειές. Δεν είναι εσένα έχει έρθει κανείς στο φούρνο να σε αναγνωρίσει? Όχι, αλλά μου έχουν στείλει μηνύματα στο Facebook. Γενικά έχω να πω ότι είναι όλα τα παιδιά πολύ καλοπροαίρετα. Ναι, ρε, εσύ. Όλοι σας, δηλαδή είναι πολύ όμορφο. Εννοείται να λέμε. Εννοείται που περνάμε καλά εδώ πέρα. Ναι. Λένε πολύ όμορφα λόγια και για μένα κατά τα σχόλια. Τώρα ελπίζω να ακουόμαστε γιατί είμαστε ανάμεσα. Σε πλάτσα πλούτσα θάλασσα και σε ταβέρνα. Και σε ταβέρνα. Μυρίζει και το καλαμαράκι, εντάξει. Εν τω μεταξύ, δεν σπρώχνεται εύκολα αυτό το πράγμα, μην νομίζεις. Δεν είναι εύκολο. Με δύο επιβάτες, δικάβαλο. Εκεί που ο κόσμος πάει για μπύρα, εμείς πάμε για πίτσα. Πίτσα time! Και ο Σταύρος να κλαίει από πίσω. Έχει πέσει και λίγο νύχτα. Τι ώρα είναι, 9.30. Τι ώρα είναι, 10. Ο Σταύρος είναι μικρό παιδί. Αυτά που είναι μεγάλα, αντέχουνε μέχρι 12, 1. Με τα μεσονύχτια μωρά, τα δικά μου τα ξέρετε πια. Τι κάνετε βρε με τη γιαγιά? Τι όμορφο φορεματάκι που φοράς. Αυτό το φορεματάκι το έχουμε πάρει από το Σάρα και δεν είναι φορεματάκι, είναι μπλουζίτσα. Φέτος το φορέσεις το φοράς το φορεματάκι και το χρόνο θα το φορέσεις μπλουζίτσα. Δεν είναι γυάλι να είναι εδώ. Τι όμορφη που είσαι κοπέλα μου.
Καλέ, δίνει σπηλιά στη γιαγιά, σε μένα δεν δίνει. Έλα, όχι. Να μην τα λες. Όχι. Θα κάνουμε μεταξύ μας. Μην τα λες. Όχι, γιαγιά, κάτι μάκια. Για να πράθηκε. Μακριά διαφορά. Πρέπει να πούνε πύρες, παιδιά. Αγγελάκο, το μόνο όρθιο μωρό είναι η Αριάννα, το κανονικό με τα μεσονύχτια, το καλό. Ο Σταύρος δεν είχαμε πάρει καροτσάκι γιατί εκεί την έχανε γεμάτο αυτοκίνητο και δεν είχαμε πάρει κάτι για να το κουβαλήσουνε και το κουβαλάνε τώρα ένα λάξ ψόφιο. Κοιμάται από, από την πιτσαρία. Αγάπη, Αγγελάκο μου όμορφε. Ε, τι καλό παιδί είναι αυτό καλέ. Έτοιμο για ύπνο. Μπαμπάδες συντράς. Τι πάθανε τα αγόρια. Παναγιώτη. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα. Ήταν ένα βίντεο χορηγία της Ντίνας. Γιατί εκείνη μου λέει, έλα άνοιξε κάμερα σήμερα. Έχω πραγματάκια, έχω καλούδια να δείξω. Σας πήραμε λίγο και στη βολτίτσα μας μαζί, να δείτε πως περνάμε. Ελπίζω να σας διασκεδάσαμε σε αυτό το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, όπως πάντα, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε και τα επόμενά μας βίντεο. Και ένα like στο βίντεο. Και ένα like στο και βίντεο. Ένα σχόλιο. Πώς σας φάνηκαν τα πράγματα, δηλαδή. Βεβαίως. Τι γνώμη σας για τη διακόσμηση. Χαρήκαμε που είστε εδώ. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά. Εγώ θα ξανάρθω. Θα ξανάρθει. Θα ξανάρθω σύντομα. Σιγά που δεν θα ξανάρθω. Δεν θα φάμε. Φιλάκια πολλά λοιπόν. Φιλάκια.